night and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pants who dripping from the way I spit. Fell in love with this. Γεια σας παιδιά, πάλι ελπίδα με τεφτάδετε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στο βίντεο που θα κάνω για το πώς ξεκίνησα το YouTube. Είναι μεγάλη ιστορία και ας ξεκινήσουμε. Επίσης θα ήθελα να πω πως αυτό το βίντεο το κάνω record στις 4/6/2019 και θα ήθελα να πω πως ευχαριστώ τον Κώστα για το donate που μου έκανε και ότι είχα κάνει ένα giveaway και ότι σε 700 subs θα κάνω λογικά άλλο ένα τελευταίο. Μετά θα κάνω giveaways, όχι με φωνητικά accounts, με thumbnails. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Ήταν το 12, sorry, χτύπησα το μικρόφωνο. Ήταν το 12 ή το 13, κάπου εκεί πέρα. Και δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχα πάρει ένα Nintendo, αυτό, το Wii U. Ήμουν σε φάση, βλέπω τους YouTubers, θα το κάνω και εγώ, θα γίνω και εγώ διάσημος όλοι, θα θέλω να γίνω, Δεν έγινε ποτέ αυτό, όμως. Ξεκίνησα, δεν είχα email, ήμουνα σε ένα παλιό υπολογιστή, το 2007-2008 εκεί πέρα. Ένα λάπτοπ, είναι ακριβέο. Ανέβαζα το βίντεο, από εκεί πέρα, που είχε το λογαριασμό της μαμάς μου. Και τα ανέβαζα εκεί πέρα και το ανακαλύπτουν οι γονείς μου, επειδή δεν τους το έχω πει, και τα βάζω private. Εγώ δεν το ήξερα όμως. Από τη συνέχεια τα βάζω αυτή private μέχρι που το κατάλαβα. Λέω γιατί δεν μπαίνει κανείς, μετά έγραψα τη σημερινή private, μου το είπανε κιόλας και έγινε αυτό. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι αυτό ότι δεν το απασχολήσουμε κάτι τέτοιο. Είναι τα βίντεο. Παιδιά, αν τα βλέπατε, είναι τόσο χάλια. Είναι ένα μαύρο χάλι. Έπαιρνα ένα τρίποδο, έπαιρνα τη φωτογραφική μηχανή και βιντεοσκοπούσα την τηλεόραση. Να μπαίνω στη μέση, να μπαίνει στη μέση ένα πεντάχρονο, κανονικά, όχι τρόπος που του λέγει, και να λέει, γεια σας, με λένε Παναγιώτη, πάμε να παίξουμε. Τι διαβάζει. Κάπως έτσι. Λέτε Παναγιώτη, πάμε να παίξουμε. Τώρα έχει ένα Instagram από κάτω. Ναι, για τώρα πεντάχρονο είσαι. Ναι, μπράβο σου. Ανησυχείτε, θες το all the truth. Πες μου το λόγο που με κράζεις. Ευχαριστώ. Τέλος πάντων. Δεν ήξερα thumbnail να φτιάχνω, δεν ήξερα τίποτα. Και μόλις το ανακάλυψα έκανα ένα μικρό break για κανένα μήνα. Μισό εκεί. Και μετά έφτιαξα δεύτερο κανάλι. Τότε είχα φτιάξει email, φοβόμουν να ήμουν σε φάση. Και με πάρει αστυνομία τηλέφωνο, δεν διαβάζει. Γιατί μου λέγανε ιστορίες ώστε να μην φτιάξω, γιατί δεν θα το σωστό. Λοιπόν, φτιάχνω λοιπόν, αρχίζω και να βάζω βιντεάκια. Νομίζω πήρα και κάποιο κακό σχόλιο, τότε το είπα στους γονείς μου, το ανακάλυψα και οι γονείς του ξαδερφού μου, γιατί και αυτός ανέβαζε βίντεο. Κάνουμε unboxings και τελείωσε και αυτό. Αφού τελείωσε αυτό, ξανανέβασε και βίντεο, αλλά αποφάσισα πως δεν άξιζε. Τότε, μετά από αρκετό καιρό, στη Δευτέρα Δημοτικού, άρχισα πάλι να ψάχνω, sorry, μου το χτυπάω το μικρόφωνο. Άρχισα πάλι να ψάχνω για ονόματα, γιατί με λέγανε Παναγιώτης. Ήταν ό,τι χειρότερο. Πιστέψτε.
Άσε πάλι πια για ονόματα, μου ερχόταν Πατς, Πάνος, Πίπα, όχι πλάκα. Περίεργα ονόματα, του ξαδερφού μου του βρήκα ρόλερ. Ξαδερφός μου τώρα δεν έχει ακόμα stable κανάλι, αλλά μπορείτε να το βρείτε κάτω στο description, NC Crafter. Και τέλος πάντων θα έχω το link στην περιγραφή του κανάλι του. Τέλος πάντων, που λέτε, αρχίζω λοιπόν και το 16 παίρνω το laptop που είμαι τώρα. Στο είχα κάνει εγώ βιντεάκι εκεί πέρα. Υπήρχαν κάποια προβληματάκια, αλλά ήταν μεγάλα, δεν είχα κινητό βάλει και τέτοια. Και μου ήρθαν αυτά προβλήματα. Λοιπόν, παίρνω το 16. Το λάπτοπ. Και είχα ξεχάσει λίγο, πολύ λίγο να κάνω YouTube και απλά μπήκα κατευθείαν και άρχισα να παίζω. Τότε βρήκα να παίζω Minecraft και είχα κατεβάσει το Cranked και ήταν και ένας φίλος μου στο σχολείο, τότε το γνώρισα, μέχρι τότε δεν ήξερα τι υπάρξει οι παιδιών από άλλες τάξεις. Τρίτη, τετάρτη, δημοτικού εκεί πέρα άρχισα. Δεν κάνω καθόλου. Λοιπόν, και γνώρισα το Μαρκουλάκι, GR, Μαρκουλάκι, GR, δεν ξέρω πώς θα το λέτε. Link και κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, γνωρίζω τον Μάρκο. Αρχίζουμε, βλέπω το κανάλι του, είχε intro. Σε φάση, wow, πώς το έκανες! Δεν σου λέω. Και μετά του έλεγα κάποια άλλα πράγματα. Κάμε ζήσω στην άλλη, είχε 30 subs, εκεί πέρα 50. Sorry. Και που λέτε, καταφέρνω και φτιάχνω να απαντήσω in the intro. Μετά είδα βίντεο στο YouTube και τότε άρχισα να κάνω. Υπάρχουν ακόμα τα πρώτα βίντεο, στο να μην τα δείτε πάντως. Ήταν χάλια. Ένα καιρός, τώρα είμαστε αρκετά καλοί φίλοι με τον Μάρκο, αλλά όχι τόσο όσο ήμασταν. Κάναμε πολλές βλακίες, είχα φίλους που τώρα δεν τους έχω, δεν θυμούνται καν ότι υπάρχουν, δεν ξέρω. Τότε μου έρχεται η θερινή ιδέα να βάλω και αυτό, να βάλω thumbnails και μετά από λίγο καιρό αρχίζω τα live streams. Πέρα έκανε μπουμ. Από εκεί πέρα που ήταν οι συγγενείς μου που τους έπαιζα και τέτοια να πάνε και subscribe και τέτοια και είχα φτάσει στα 50 subs. Αρχίζω λοιπόν να κάνω live streams Minecraft. Είχα αγοράσει premium account. Πήγαιναν καλά. Το καλοκαίρι θυμάμαι είχα πάει αρκετά καλά. Έπαιρνα γύρω στα 8-10 subs κάθε μέρα συστημάτων. Το 2 ώρα, ας πούμε. Stable fans που ήταν active. Αλλά τότε είχα την ιδέα οι γονείς μου να πάω σε κατασκήνωση. Όχι. Δεν ήθελα. Δεν μ' αρέσουν κατασκήνωση. Μην το πολύ λόγο. Πολύ λοιπόν, πήρα και από εκεί πέρα, ξέρω, 58 subs εκεί πέρα. Γυρνάω, πάω να κάνω live. Πέρα που είχα γύρω στα 8 άτομα, κανένα. Άρχισα. Έπαιρνα γύρω στα 16 άτομα σε μια φάση. Στο stream, κάνω πάλι break. Το ξαναρχίζω. Φτάνω πάλι τα πήγαινε εκεί πέρα πολύ καλά. Είχα μπει και θυμάμαι με PCPC, Σταύρος, Σατάμο, Ποιζοντάρο, αρκετοί YouTubers. Νομίζω είχε μπει και ο Τίμπλης, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Και βγαίνει το Fortnite και ήταν πολύ περίεργο, γιατί από τη μία πάντα νόμιζα πως το Minecraft θα ήταν τέλειο. Όλοι παίζαν Fortnite, οπότε λέω να το κατεβάσω κι εγώ. Νόμιζα πως το laptop μου, επειδή μου το είχε πάρει ο μπαμπάς μου και ξέρει από αυτά, θα ήταν τέλειο, αλλά είναι laptop, τα laptop εντάξει. Δεν έγινε gaming τόσο πολύ.
Πάω λοιπόν, το ανοίγω και μετά κατάλαβα πως θα κολλάω. Τότε άρχισα το προβληματάκι μου. Ωστόσο είχα πάρει τα Razer Crack και USB που τώρα είναι χαλασμένα. Μετά πήρα το Death Thunder Elite. Είχα πάρει μετά το Sphinx. Δεν είχα πληκτρολόγιο ακόμα, ούτε άλλο mousepad. Είχα αυτά που σας είπα. Προς τώρα. Και λέτε, καλά τα πήγαινα. Γιατί το Fortnite το δοκιμάζω. Και σε κάποια φάση που έπαιζα και τα δύο παιχνίδια, όλοι μου μιλούσαν για το Fortnite, όλοι με κοροϊδεύαν για το Minecraft. Εμένα δεν με νοιάζε. Κάποτε άρχισε να με νοιάζει. Μετά όμως σιγά σιγά βαρέθηκα και το Minecraft. Και πήγα στο Fortnite. Έπαιζα από Season 2, αλλά το είχα κατεβασμένο από Season 1, από ό,τι θυμάμαι. Και άρχισα να κάνω κάποια βιντεάκια, αλλά δεν πήγα και τέλεια κόλλα για το record. Πολύ περίεργη φάση, δεν μπορούσα να κάνω live streams. Και τότε έκανα ένα μεγάλο break. Από ένα χρόνο. Μην ξέρω, εγώ κάνω βίντεο κάθε 4-5 μήνες. Ας μην τα πολύ λίγο. Φτάνουμε στο σήμερα. Ωστόσο είχα προσπαθήσει να κάνω κανάλια με κάτι φίλους μου. Είχαμε φτιάξει το PC Mobile Gamers, κάτω στην περιγραφή είναι το link. Και αυτό το κανάλι, τώρα το λένε Crunchyroll, κάτι τέτοιο. Έφυγα μετά από αυτό το κανάλι πάνω κάτω και έφυγε και ένας φίλος μου. Αυτός ο φίλος μου μετά έφτιαξε ένα κανάλι, λεγότανε Παν Ρουκού από το όνομά του και το επίθετό του. Και που λέτε, το κανάλι του λίγο δεν έφτιαξε καθόλου και δεν έγραφα στα τέτοια μου. Έκανε πολύ χαζά βίντεο, όπως έκανε και εγώ στην αρχή. Και μου την έσπαιγε, ήμουνα και ανταγωνιστικός κιόλας και δεν ήθελα να πω τι να κάνει σωστά. Τώρα όμως προσπαθώ να τον συμβουλέψω. Βέβαια δεν με ακούει αρκετές φορές. Θα σας πω πως λέγεται τώρα, αν και όλοι τον ξέρετε. Παναγιώτη. Τέλος πάντων, να καταλάβετε, βγάζε record το intro αντί να το κάνει edit. Καλά και τώρα σκατά γιατί το κάνω, εννοούσα. Και μετά άλλαξε το όνομά του, το έκανε Greek Manager. Λέει κάτω στην περιγραφή, αυτός βέβαια είναι. Μετά άρχισε να κάνει λίγο καλύτερα βίντεο. Έχει και αρκετούς φίλους. Και μ' αρέσει, είναι τώρα πια ο κολλητός μου νομίζω, κάτω. Είναι πολύ καλός μου φίλος τέλος πάντων και τον ευχαριστώ. Αλλά σε μια φάση άρχισε να πετάγεται, να παίρνει πολλά subs, να αρχίσει να κάνει καλούτσικα βιντεάκια, αλλά αυτό που με απογοήτευσε μαζί του αρκετά ήταν ότι αγόρασε PS4 αντί για PC. Αυτό ποιο είναι το κακό, ήταν mobile youtuber, πήγε τώρα θα κάνει και κάνει Fortnite κιόλας και κάνει και promote streams. Sorry, τα ίδια με εμένα. Πάνω κάτω συνεργαζόμαστε, είμαστε όπως οι μεγάλοι φίλοι. Πήρε την ιδέα από μένα και από ένα πνευματικό του αδερφό να κάνει βίντεο και αυτός. Που λέτε, τώρα είμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση με το να έχω τόσα subs, αλλά επειδή έχω κάνει πολλά breaks τα περισσότερα μου να είναι inactive αρκετά, αλλά τώρα πιστεύω ξαναπαίρνω άτομα. Και που λέτε, αυτά είναι πάνω κάτω το πώς ξεκίνησα το YouTube. Έχω φτάσει σε την κατάσταση που είμαι. Έχω 650 περίπου subs. Και είμαι χαρούμενος. Κάνω βίντεο όταν δεν μου φέρνει αγκαρία. Δηλαδή τα lives.
Για το βίντεο είναι λίγο αγκαρέ, γιατί πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα, να τα live streams. Πλά παίζεις και παίρνεις viewers, το link, παίρνεις άτομα ώστε να συζητάς. Παίρνεις πολλά πράγματα και είναι ωραίο το να συζητάς με άτομα live. Περισσότερο από το να κάνεις βίντεο που σου παίρνουν, τουλάχιστον εμένα που προσπαθώ να τα κάνω ποιοτικά πολλή ώρα, και τα live stream σου φέρουν και περισσότερη ευτυχία και περισσότερους fans και περισσότερα subs. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πάνω κάτω αυτά που ήθελα να πω για το πώς άρεσε το YouTube. Πίσω σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, πατήστε την κομπανούλα φυσικά, γιατί αν δεν την πατήσετε δεν θα ενημερώνεστε για το νέο μου βίντεο. Κάντε share αυτό το βίντεο ώστε να το δουν και φίλοι σας. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye.